Ονομάζομαι Ιωάννη Σαριτζόπουλο, είμαι χειρουργός ενδοσκόπος, διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Το θέμα μας είναι η γαστροαγική παλινδρόμηση και οι διαφρανατοκύλες. Πρόκειται για μια αρκετά συνηθισμένη πάθηση, η οποία ταλαιπωρεί όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους και εκδηλώνεται με την συνηθισμένη καούρα, ξυνήλα και την παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου προς τον λάρυγγο και το στόμα. Η γαστροαγική παλινδρόμηση οφείλεται σε ανεπάρκεια του κατώτερου εισαγωγικού σφιχτήρα, ο οποίος αποτυγχάνει να εμποδίσει την παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου προς τον ισοφάγο. Οι συχνές παλινδρομήσεις του γαστρικού υγρού οδηγούν σε ένα χημικό έκαυμα του λενογόνου του ισοφάγου που εκδηλώνεται με διαφορετικές βαρύτητες ισοφαγίτιδες, οι οποίες μπορεί να φτάσουν μέχρι και τη μετάπλαση του λενογόνου του ισοφάγου και την εμφάνιση μιας σοβαρής επιπλοκής που ονομάζεται ισοφάγος Μπάρετ. Η συνηθέστερη αιτία γαστροφαγικής παλινδρόμησης και άρα ανεπάρκειας του φαγικού σφιχτήρα είναι οι διαφραγματοκύλες. Φυσιολογικά, ο θώρακας χωρίζεται από την κοιλιά με το διάφραγμα, το οποίο εμποδίζει τη μετακίνηση του στομάχου και του κατώτερου τμήματος του ισοφάγου. Στις περιπτώσεις που αυτό αποτυγχάνει, ένα τμήμα του στομάχου ή και ο κατώτερο τμήμα του ισοφάγου περνάνε μέσα στη θωρακική κοιλότητα. Αυτό ονομάζεται διαφραγματοκύλη. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της γαστροφαγικής παλινδρόμησης στα αρχικά στάδια περιλαμβάνει τη συντηρητική αγωγή, η οποία αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά σε συνδυασμό με απώλεια βάρους και την βελτίωση των διατροφικών συνηθειών. Στις περιπτώσεις όμως που η συντηρητική αυτή αγωγή αποτύχει, τότε η χειρουργική αντιμετώπιση είναι πλέον επιβεβλημένη. Οι μέθοδες εκλογής για την χειρουργική αντιμετώπιση της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης και της διαφρανατοκύλης είναι η λαπαροσκοπική θολοπλαστική κατανήσεων. Πρόκειται για μια εξαιρετικά καλά μελετημένη χειρουργική επέμβαση, ασφαλή επέμβαση, η οποία στοχεύει στην ανάταξη της διαφρανατοκύλης, τη σύγκληση των σκελών του διαφράγματος και τον περιφραγισμό του στομάχου γύρω από τον ισοφάγο κατά 360 μοίρες. Η επέμβαση αυτή διαρκεί περίπου 1,5 ώρα. Ο ασθενής παραμένει νοσηλευόμενος για ένα 24ωρο και στη συνέχεια μπορεί να επανέλθει στην καθημερινότητά του χωρίς πρόβλημα και το σημαντικότερο απαλλάσσεται από τα συμπτώματά του και από την ανάγκη λήψης φαρμάκων. Εν τούτοις, οι επεμβάσεις αυτές είναι σημαντικό να εκτελούνται από χειρουργούς που έχουν την επαρκή εκπαίδευση για τέτοιου είδους επεμβάσεις. Ευχαριστώ.